Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τρεις νεκροί μέσα σε λίγα 24 ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου. 31χρονος μοτοσυκλετιστής στο Νέο Θήμα επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου χθες βράδυ, καθώς η μηχανή που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και στη συνέχεια προσέκρουσε σε φήνικα. Ακαριέως ήταν ο θάνατός του. Τραγική ήταν και η κατάληξη του τροχαίου που είχε σημειωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή στη Φορτέτσα, όταν 17χρονος οδηγός παρέσυρε με αυτοκίνητο ηλικιωμένο. Ο 87χρονος συνταξιούχος αυτοκινητιστής που έφερε σοβαρές κακώσεις τελικά δεν τα κατάφερε. Πυροβολισμοί μεταξύ δύο ανθρώπων στα Νόγια για προσωπικές διαφορές χθες. Τραυματισμένος ο ένας εκ των δύο στα πόδια, επιποδός η αστυνομία. Το θύμα της επίθεσης φέρεται να είπε ότι δέχθηκε τους πυροβολισμούς από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε κεντρικό σημείο των Ανογιών. Διασωληνωμένος στην ΕΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, νοσηλεύεται σήμερα 31χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής μετά από καυγά στη σιτία που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Σήμερα το πρωί υπήρξε ο καυγάς ανάμεσα στον 31χρονο και σε ένα 17χρονο Έλληνα. Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, ο 17χρονος έσπρωξε τον 31χρονο με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να χτυπήσει στο κεφάλι. Εκατοντάδες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος έρχονται από σήμερα Τετάρτη, τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το μέλος της διοίκησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιάννη Βρέτζο. Πρόκειται για το πλάνο της επανεκτέλεσης των εντολών των παρόχων ενέργειας για την διακοπή ρεύματος σε πολίτες με απλήρωτους λογαριασμούς. Για μέχρι και 500 εντολές διακοπές ρεύματος κάθε μέρα μόνο στην Αττική έκανε λόγο χθες ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μενιάτης. Έλεγχος στη χονδρική τιμή και τα υπερκέρδη των εταιριών παρόχων ζητούν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την άμεση ενεργοποίηση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος, τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα ενέργειας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει η χώρα με την υψηλότερη τιμή ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 36 γιατροί από το νοσοκομείο Ρεθύμνου με ανοιχτή επιστολή τους ενημερώνουν τους πολίτες του Ρεθύμνου σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις διακομιδές των διασωληνωμένων και βαρέως πασχών των ασθενών. Θεωρούμε ηθικό χρέος μας να σας ενημερώσουμε, αναφέρουν ότι πριν από μερικούς μήνες και για να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και επιγοντολόγων, βγήκε από το Υπουργείο Υγείας μια τροπολογία που αφορά στις διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών. Ο χειρισμός διασωληνωμένων ασθενών γίνεται από τους αναισθησιολόγους, τους εντατικολόγους και τους επιγοντολόγους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί επί μακρόν για το έργο αυτό. Ο νέος νόμος εμπλέκει όλους στους γιατρούς, ανεξάρτητα ειδικότητας, καθώς και ειδικευόμενους 6 μηνών οποιασδήποτε ειδικότητας, στη μεταφορά των ασθενών αυτών από ένα νοσοκομείο σε άλλο. Η διοίκηση και η ιατρική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, λένε οι 36 γιατροί στο νοσοκομείο μας, κατάρτισε αυθαίρετα μια αλφαβητική λίστα εφημέρευσης που περιλαμβάνει και εντελώς ακατάλληλους για αυτό το σκοπό γιατρούς, καθώς δεν έχουν ούτε την ειδίκευση ούτε την εμπειρία. Συναυλία για να μην μετατραπούν τα 5 μεγάλα κρατικά μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου διοργανώνει στις 29 Απριλίου, την Παρασκευή δηλαδή, στις 8.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τοπικό παράρτημα Κρήτης με Κρήτες καλλιτέχνες. Η κινητοποίηση εκδήλωση αφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και τις διευθύνσεις δασών Ρεθύμνου Χανίων ανακοινώθηκε ότι τροποποιήθηκαν οι εναρτημένοι κυρωμένοι δασικοί χάρτες των παραπάνω περιφερειακών ενωτήτων λόγω της ενστομάτωσης των διορθώσεων και των πρόδειλων ασφαλμάτων. Οι νέοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι προς αναζήτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 26η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, για τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας.
Με 200.000 τουρίστες αναμένεται να κλείσει ο φετινός Απρίλιος για την Κρήτη. Οι τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι κάνουν λόγο για μια αρκετά καλή τουριστική περίοδο που θα θυμίζει εκείνη του 2019, που ήταν η τελευταία πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. Όπως αναφέρουν, η φετινή τουριστική περίοδος θα πιάσει τον προσδοκόμενο στόχο του 80-85% του 19, ο οποίος ήταν ακόμα μεγαλύτερος πριν την πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Νίκο Κουλοχέρη, ζητώντας άμεσα εξηγήσεις για την εξαίρεση των αγροτών από την επιδότηση των καυσίμων, απέστειλε ο νέος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της επιστολής, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την επιδότηση καυσίμων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τις λεπτομέρειες που καθιστούν τους αγρότες ως μη δικαιούχους του μέτρου και συγκεκριμένα για το καύσιμο κίνησης στο πετρέλαιο. Διαμαρτυρίες, καθώς έμειναν εκτός επιδότησης επίσης από επαγγελματίες αγρότες για τα αγροτικά αυτοκίνητά τους, τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, όπως επίσης και από ΑΜΕΑ. Σε νέα ανάρτηση για τις 25.000 προσλήψεις της κοινοφελούς εργασίας, προχώρησε η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, διορθώνοντας το λάθος της Μεγάλης Πέμπτης που αποδίδεται σε μηχανογραφικό σφάλμα. Η πλευρά της ΔΥΠΑ αποδίδει τους λάθος πίνακες σε μηχανογραφικό σφάλμα της αναδόχου εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία των πολιτών. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σκωτία και την συνάντηση με τον πρίγκιπα Κάρολο, προκειμένου να του ζητήσει ιδέες για την αξιοποίηση των βασιλικών τμήματων στο Τατόι. 242 είναι τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, επί συνόλου 4.727 σε ολόκληρη τη χώρα. 100 στο Ηράκλειο, 74 στα Χανιά, 50 στο Λασίθι και 18 στο Ρέθυμνο. Στο 41 οι νεκροί, ενώ 267 δίνουν μάχη στις μονάδες συντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας, με τη μέση ηλικία τους να είναι τα 71 χρόνια. Μειωμένες σήμερα οι νοσηλίες στα νοσοκομεία της Κρήτης, με 73 ασθενείς, από τους οποίους 55 σε κλινικές COVID και 18 σε ΜΕΘ. Αποκλιμάκωση της πανδημίας δείχνουν τα λίμματα, καθώς την εβδομάδα 18 με 24 Απριλίου παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις στις περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων, του ΕΟΔΗ. Οι πτωτικές αυτές τάσεις που παρατηρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα είναι μείον 66%, στο Ηράκλειο μείον 56% και στα Χανιά μείον 37%. Κατά 99% ο ιός που προκαλεί την οξία υπατήτηδα σε παιδιά βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, δήλωσε ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός, τονίζοντας πως με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ο καθηγητής παθολογίας ανοσολογίας του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Βλαχογιανόπουλος, σήμερα εξήγησε στον 984 γιατί στην ιατρική κοινότητα υπάρχει συναγερμός για την οξία υπατήτηδα σε παιδιά από 2 μηνών έως 16 ετών, αλλά και γιατί στους γονείς δεν χρειάζεται να επικρατήσει πανικός, υπογραμμίζοντας και τα χαμηλά ποσοστά, αλλά και τι πρέπει να ενεργοποιεί τους γονείς από πλευρά συμπτωμάτων για έλεγχο μιας τέτοιας πιθανότητας. Ταυτόχρονα καταθέτει πικρές αλήθειες για την εξέλιξη της πανδημίας παγκόσμια και στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι οι ιοί και οι νόσος που προκαλούν δεν τερματίζονται με πολιτικά φερμάνια, αλλά με συνδυαστικά πλήρη μέτρα δημόσιας υγείας. Στην Ολομέλεια των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο ο Γιάννης Κουράκης ως τακτικό μέλος. Μεταξύ των θεμάτων συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ρόλος των ΟΤΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου, προώθηση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών μέσω της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, προστασία των πολίτων στις περιφέρειες της πόλης και τα χωριά. Τη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που θα εξυπηρετεί τα επίγοντα περιστατικά προνοσοκομιακής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή, ευθύνη των κέντρων υγείας Αργαλοχωρίου και Καστελίου, ζητά ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης με επιστολή του στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, το διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως επίσης και την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μηνωικές γραμμές με
ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν στο επιβατικό κοινό ότι λόγω της εξαγγελθής σας 24ωρης πανελλαδικής απεργίας και τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας σε αυτή την Κυριακή, 1η Μαΐου, από τη 1 από τις 12 τα μεσάνυχτα έως και με την επόμενη μέρα τα μεσάνυχτα, πως τα προγραμματισμένα δρομολόγια της εταιρείας στις γραμμές της Κρήτης αλλάζουν και ο απόπλους θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η κινητοποίηση. Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χαρακτηρίζεται ισχυρή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκια στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη σήμερα τα ξημερώματα. Ο μηχανισμός εξεράγει προκαλώντας φωτιά και εκτεταμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό των γραφείων που βρίσκονται στο ισόγειο τετραόροφης πολυκατοικίας μεταξύ δύο άλλων επιχειρήσεων. Η φωτιά σβήστηκε προτού επεκταθεί. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν συμφώνησε επί της αρχής για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο Χάλιβα στη Μαριούπολη με τη συνδρομή του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στόχος της ηγεσίας της Ρωσίας δεν είναι απλώς να καταλάβει την επικράτεια της Ουκρανίας, αλλά να διαμελήσει ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και να καταφέρει πλήγμα στη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζει εντωμεταξύ ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια νέου μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματος. Στον ελεύθερο κόσμο, πρακτικά οι πάντες αντιλαμβάνονται πως η εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι παρά η αρχή, υποστηρίζει. Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom αναστέλει από σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης στα αρμόδια υπουργεία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας πως έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα 3.30 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλούν οι χθεσινές αποφάσεις της Ρωσίας. 9.84 Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο επίκεντρο 5 Ήπειρον η Κρήτη εξαιτίας του Μπαβέη Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου που μαγνητίζει τα βλέμματα μικρών και μεγάλων από το Παγκρίτιο Στάδιο ξεκίνησε σήμερα το πρώτο ετάπ της διοργάνωσης. Μιλώντας στον 984, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργος Λεβεντάκης είπε πως η Ελλάδα αποδεικνύει πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ανάλογες διεθνές διοργανώσεις, καθώς το τελευταίο εξάμηνο ένα μεγάλο επιτελείο ανθρώπων δούλευε εντατικά για την άρτια διοργάνωση του ποδηλατικού αυτού γύρου, του καλύτερου πρεσβευτή για τη χώρα, τον τουρισμό και άλλες ανάλογες προσπάθειες. Στις αναφορές του επίσης η ανάγκη ενίσχυσης του πρωταθλήματος από την πολιτεία. Το πελοτόν θα περάσει συνολικά από 5 περιφέρειες, 11 νομούς, 28 πόλεις και θα καλύψει περισσότερα από 858 χιλιόμετρα. Η αφετηρία είναι η Κρήτη. Στη συνέχεια την σκητάλη θα πάρει η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, ενώ ο τερματισμός του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου θα γίνει την 1η Μαΐου στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων, στον ευρύτερο χώρο του λιμενίου Ηρακλείου χθες, τα βλέμματα κέντρισε το περίπτερο της εταιρείας Κοτσόβολος, μέγας χορηγός του αγώνα, στελέχη της οποίας πληροφορούσαν το κοινό για την ηλεκτροκίνηση. Τοπικό ντέρμπι που κρίνει την παραμονή του στην κατηγορία δίνει σήμερα ο Ηρόδοτος στο Παγκρίτιο κόντρα στον Εργοτέλη για την 33η αγωνιστική της Super League 2. Οι σημερινές ρεφάς βγάζουν το ζευγάρι του μεγάλου κυπέλου, του μεγάλου τελικού στο κύπελο Ελλάδας στις 21 Μαΐου. Σε ένα μάτς διαφήμιση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η Manchester City νίκησε 4-3 τη Real και απέκτησε αβαντάζ πρόκριση σε στο και μικρό στον τελικό του Champions League. Τη Μονακό εκτός έδρας αντιμετωπίζει απόψε ο Ολυμπιακός στο τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα play-off της EuroLeague και ζητάει την νίκη που θα του δώσει νέες ελπίδες πρόκρισης στο Final Four του Βελιγραδίου μετά την ήττα στο ΣΕΦ. 9.84 Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.